Ζωρίς το έβαλε, ξέρεις? Όχι, βέβαια. Δεν ξέρεις? Όχι. Αυτό το τραγούδι, το Wonderful Life του Black, είναι ένα ειρωνικό τραγούδι, το οποίο λέει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς και να στεναχωριέσαι, είναι υπέροχη η ζωή, mm-hmm. αλλά είναι ειρωνικότατο και το έχει γράψει ένας πάρα πολύ μελαγχολικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και για κάποιο λόγο μου τέριαξε πάρα πολύ να υποδεχτώ τον Αλέξανδρο Ρίγα με αυτό το τραγούδι. Με ένα μελαγχολικό τραγούδι. Δεν είναι μελαγχολικό, είναι ειρωνικό-σατυρικό τραγούδι, ναι, που λέει για μια υπέροχη ζωή, γραμμένο από ένα μελαγχολικό άνθρωπο που πιστεύω ότι είσαι ένας, ίσως σε αρκετές στιγμές, ο μελαγχολικός άνθρωπος που γράφει καταπληκτικές κωμωδίες. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ. Είναι ωραίο για... Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας ήρθες. Και καλή μας σεζόν. Καλή μας σεζόν. Παρά τα δύσκολα που, ναι, προβλέπονται, εγώ εύχομαι να είμαστε εδώ και να είμαστε παντού. Όπου υπάρχει ψυχαγωγία, ενημέρωση. Θα επιμείνω στην ενημέρωση, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που εμένα προσωπικά με ενοχλεί σε όλο αυτό που πάει να στηθεί. Mm. Ότι πάει να λείψει η ενημέρωση. Πάει να... Να λιωθεί, να φημωθεί. Ναι, να φημωθεί. Και επειδή όλο αυτό μου κάνει και λίγο... Αρχίζω με βαριές λέξεις και δεν πρέπει, πρέπει να σταματήσεις. Όχι, πρέπει, όχι. Ναι. Θέλω να είσαι πολύ χαλαρός, να λες, ναι, ότι σου και επειδή όλο αυτό μου θυμίζει άλλες εποχές, που είτε τις ζήσαμε είτε τις ξέρουμε, όσοι τις ξέρουμε, που όλοι τις ξέρουμε φαντάζομαι, δεν με ενοχλεί, μου δίνει μια αίσθηση κινδύνου. Και αυτό με θυμώνει πάρα πολύ. Mm. Με θυμώνει. Με θυμώνει να αισθάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε ή να ψυχαγωγούμαστε ή να, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κατ' επέκταση και κατευθυνόμενη. Με ενοχλεί βαθιά. Αυτό ήταν μια πρώτη εικόνα. Με ενοχλεί βαθιά. Είμαι πολύ θυμωμένος, σε πάση περιπτώσει. Είσαι πολύ θυμωμένος. Θα σε ξεθυμώσουμε όμως. Ήθελες να πεις κάτι, γιατί... Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι δεν λειτουργεί εγωιστικά, δεν σκέφτεται εγωιστικά. Έναν άνθρωπο που τον αφορά η μυθοπλασία άμεσα, το προβληματίζεται πιο έντονα για την ενημέρωση. Ναι, φυσικά. Η ενημέρωση εννοώ όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, όχι τη στρατευμένη και κυρίως. Το να μαθαίνουμε την αλήθεια με όποιο τρόπο την εννοεί ο καθένας. Δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει πολυφωνία ακόμα και όταν αυτή την όποια άποψη εκφέρεις εσύ ελεύθερα, μπορώ να την κριτικάρω ή μπορεί και να διαφωνώ. Δεν έχει σημασία. Να έχω το δικαίωμα να διαφωνώ όμως. Να έχω το δικαίωμα να ακούω όσες γνώμες θέλει ο καθένας να εκφράσει, από όποιο κανάλι θέλει να τις εκφράσει, από όσα κανάλια θέλει να τις εκφράσει. Και από εκεί πέρα, εγώ ως θεατής, να μπορώ να επιλέξω τι με εκφράζει και να διαφωνήσω ακόμα και με σένα. Δώσ' μου το δικαίωμα να διαφωνήσω. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Η αρχή της δημοκρατίας είναι το δικαίωμα της επιλογής και το να μπορούμε να έχουμε πολλές επιλογές και μετά από εκεί πέρα ο καθένας διαλέγει τι θέλει να δει. Ακριβώς. Εσύ όμως τώρα δεν έχεις δικαίωμα επιλογής. Θα δεις αναγκαστικά, ένα καταπληκτικό βίντεο που έφτιαξε για σένα με πολύ αγάπη η δημοσιογράφος μας Κατερίνα Πόθα. Και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε. Ωραία. There is no one like me. There is no possibility. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε μαγνητίζουν με το τεράστιο ταλέντο τους, που είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας σε κάθε τους δραστηριότητα, που είναι πλασμένοι για να πετύχουν και ό,τι και να συμβεί, αυτό δεν θα ανατραπεί ποτέ. Και ο Αλέξανδρος Ρίγας επάξια ανήκει σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, όλα μαζί και όλα με μεγάλη επιτυχία. Είναι τόσο πετυχημένος γιατί πολύ απλά αυτό που κάνει το αγαπάει πραγματικά. Είναι η επιλογή του και δεν θα το άλλαζε με τίποτα στον κόσμο. Ό,τι και να συνέβαινε και όσες φορές και αν έκανε restart, πάλι αυτό θα διάλεγε να κάνει. Να μπορεί να ψυχαγωγεί τον κόσμο μέσα από τη δουλειά του. Άλλωστε αυτό το θεωρεί τύχη αλλά και ευλογία. Ο Γιώργος Ρίγας, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στο Λάλα, ένα χωριό κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Ο πατέρας του αστυνομικός, με καταγωγή από την Κυπαρισία, και η μητέρα του Μέα, στο επάγγελμα, με καταγωγή από την Καλαμάτα, μεγάλωσαν με πολύ αγάπη εκείνον και τη μικρότερη αδερφή του. Εκείνος ήταν άριστος μαθητής και τελείωσε το λύκειο με 19 και 9 και αφού έκλαψε πολύ που δεν κατάφερε να πάρει 20, περνάει στη Φιλοσοφική Αθηνών. Το όνειρό του ήταν να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Όλα άλλαξαν όμως σε μια στιγμή για πάντα. «Άλλα είναι εκείνα που αγαπώ, γιαλού γιαλού ξεκίνησα», όπως λέει και ο ποιητής. Αυτό ακριβώς συνέβη και στη ζωή του.
Η αγάπη του για το θέατρο έσβησε όποια όνειρα έκανε ο 18χρονος τότε Αλέξανδρος όταν άφηνε το χωριό του για να έρθει στην Αθήνα να κυνηγήσει το όνειρό του. Εκεί, στο πρώτο έτος, κολλάει το μικρόβιο της υποκριτικής, το οποίο εξελίχθηκε μέσα από το θεατρικό τμήμα της σχολής, όπου και ανέβαζε πολλές παραστάσεις με τους συμφοιτητές του. Στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου δίνει εξετάσεις και περνάει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, από όπου αποφύτησε το 1990. Εκείνα τα χρόνια, αυτό που με ενδιέφερε αποκλειστικά ήταν η ηθοποιία, που όσο περνάνε τα χρόνια, είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει, έχει παραδεχθεί πρόσφατα σε συνέντευξή του. Παίζω πολύ σπάνια, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που είναι η δικιά μου προσωπική ανάγκη, να είμαι κοινωνικά πιο εξωστρεφής, να επικοινωνήσω με το κοινό. Είναι ένας τρόπος να ζητάω και να εκλιπαρώ επιβεβαίωση, αποδοχή και αγάπη. Ο Αλέξανδρος Ρήγας αντλεί έμπνευση από δυσάρεστα κυρίως γεγονότα και δύσκολες στιγμές. Έχει μάθει όμως να τα μετατρέπει σχεδόν ταχυδακτυλουργικά σε χαρά, γέλιο και να τα βάζει με απίστευτη μαεστρία στο επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς για να μας καθυλώσει ακόμα μία φορά. Μπορεί να δείχνει μοναχικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι καθόλου. Θέλει να βγαίνει και να περνάει καλά με τους φίλους του, να πηγαίνει ταξίδια, να μαζεύει εμπειρίες, να συζητάει με ανθρώπους και να βγάζει συμπεράσματα για τις ζωές τους, και το μόνο που αποζητά είναι να τον θαυμάζουν για αυτά. Κάπως έτσι φαντάζομαι πλάθεται μέσα στο μυαλό του ο επόμενος χαρακτήρας κάποιου έργου του ή κάποιου σύριαλ, από τις διηγήσεις, τις αφηγήσεις, τις ιστορίες που λαμβάνει ως δέκτης κάθε ώρα και στιγμή. Τι δε θα έδινα να τρυπώσω για λίγο στο μυαλό του Αλέξανδρου Ρήγα με ένα μαγικό τρόπο, να έμπαινα για λίγο στο δικό του χωροχρόνο και να βρω τον ήρωα της επόμενης ιστορίας του. Εκεί που η Μαρίνα Κουντουράτου θα ζει για πάντα με τον Κωνσταντίνο Μαρκορά, την Τένι, τη Φλόρα και τον Ντόλι, την ίδια στιγμή που ο Αντώνης Καλούδης θα βιώνει τον παράνομο ερωτά του με τη Χριστίνα, πάντα με τις ευλογίες της Σάσας, και όλοι αυτοί μαζί θα συναντούν τη Μάρο, την Ντομινίκ Σεζάρ και την Αλέκα Καλουδάκη. Όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές που αγαπήσαμε, που ταυτιστήκαμε, που τους συνδέσαμε για πάντα με γεγονότα από τη ζωή μας, αλλά κάποιες φορές και με την ίδια τη ζωή μας. Αυτούς που όσο μαύρο και να πέσει στα κανάλια, εμείς θα τους θυμόμαστε για πάντα. Με αγάπη. Μόνο με αγάπη. Πολλά ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πολύ ιδιαίτερο. Κατερίνα μου, για μια ακόμα φορά μας έκανες περήφανος. Και συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στο επιτέλους Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Τα είπε όλα νομίζω και με τα λόγια της. Και ναι, θα συμφωνήσω τόσο πολύ με την Κατερίνα Πόθα. Θα ήθελα κι εγώ να μπορούσα να είμαι στο μυαλό σου για να δω πώς φτιάχνεις αυτούς τους ήρωες. Γιατί ο καθένας από αυτούς, μέσα από την κάθε σειρά από αυτές που είπαμε, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη σειρά Ένας Έρωτας. Έλα. Που την έβλεπα ξημερώματα στο Μέγκα σε επανάληψη με Μίρκα Παπακοσταντίνου λατρεμένη και Κώστα Πρέκα. Θυμάμαι, δηλαδή, ξέρω διαλόγους απ' έξω, ξέρω πώς τους κεντούσες έναν τους ηρωές σου. Αυτό είναι μια ερώτηση που λογικά δεν μπορώ να απαντήσω, έτσι. Λογικό. Ας πούμε αυτό που με κάνει να προσπαθώ να... Καταρχάς θέλω να φτιάξω ένα παραμύθι, όποιο και είναι αυτό, το σχεδιάζω, αλλά από εκεί πέρα... Η αίσθησή μου όταν είμαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπροστά σε μια κολλά χαρτί, το δεύτερο είναι πιο συχνό και τα μολύβια που μου τζουρώνουν. Ναι. Έτσι γράφεις με στυλό ναι, στυλό, ναι. Και μετά η τελική φάση αναγκαστική, γιατί πρέπει να τα στείλουμε με mail αυτά τα όργανα του σατανά, ξέρω εγώ, που υπάρχουν στην ζωή μας. Και τα λοιπά, που παλιά ξέραμε, τυπώναμε, ήταν, τώρα ήρθε, δεν... έχω την αίσθηση ότι μιλάω, μπαίνω στη διαδικασία να μιλάω, να μιλάω μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιος ήρωας που τον αγάπησες περισσότερο, ρε παιδί μου, από τους άλλους, για κάποιο λόγο δικό σου, ξέρω εγώ? Όχι ιδιαίτερα, γιατί τη στιγμή που τους φτιάχνω ή που τους φτιάχνω με τον Δημήτρη ή με τον Θοδωρή παλιότερα, είχα την αίσθηση ότι πάντα τους αγαπούσαμε. Ειδικά τους ήρωες της πρώτης 15ετίας, που ήμασταν ακόμη πιο φανατισμένοι, πιο ενθουσιασμένοι, πιο αθώοι.
Έχει γίνει καμιά τρέλα σε κάποιο γύρισμα, έχει γίνει κανένα εφτράπελο να πολλά, το θυμάσαι έτσι. Πολλά. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις, θα στο έχουμε πει κι άλλοι ότι συνήθως αυτά που γίνονται στα γυρίσματα έχουν να κάνουν με τη στιγμή. Έχουν να κάνουν με αυτό που είναι ένα σαν ένα μυστικό που συμμετέχουμε όλοι και το μοιραζόμαστε. Και μετά, όταν προσπαθείς να το μεταφέρεις, δεν έχει εκείνη την πίκρα ή την γλύκα τη στιγμή. Γιατί είναι κάτι που το μοιράζονται όλοι και που είναι κάποιοι κώδικες που τους ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι ένα νευρικό γέλιο ή μπορεί να είναι κάτι που αφορά εκείνη τη στιγμή και είναι σημαντικό για εκείνη τη στιγμή. Είτε προκαλεί το γέλιο, είτε προκαλεί τη συγκίνηση. Πάντως με τη Βανδύ είχε χημεία. Σαν ζευγάρι. Έβλεπα τώρα πάλι τα πλάνα, υπήρχε, ταιριάζατε πάρα πολύ. Καταρχήν, εγώ ένιωσα ότι βλέποντας τη Δέσποινα, είπα τι καλή ηθοποιός που είναι. Ναι. Δηλαδή, με εντυπωσίασε πάρα πολύ εμένα η Δέσποινα στο ρόλο. Ήταν πολύ καλή σε αυτό. Πάρα πολύ. Αυτό το πλατό δεν σου είναι πολύ οικείο καταρχήν. Αυτό το πλατό και. Όχι, και όλο. Και, όλο. Ναι, καλά, αυτό είναι ένα μέρος. Ναι, είναι ένα μέρος, ναι. Των τριχών. Ήταν αλλά... η τελευταία δουλειά που κάναμε στην Τελεστράντα ένα, πριν από 1,5 χρόνο. Τώρα εσύ επιλέγεις. Δηλαδή, τώρα ετοιμάζεις την ωραία μου κυρία. Εμένα με έχει εντριγκάρει πολύ αυτό όλο. Και όχι μόνο. Ετοιμάζει. Ναι. Τώρα θα στα πω όλα, ναι. Εσύ τους έχεις επιλέξει. Δηλαδή, σκεφτόσουν τη Δήμητρα και της άλλαξες και τα μαλλιά, ευτυχώς. Ναι, ναι, γιατί λέγαμε για χρώμα μαλλιών. Να σου πω για τη Δήμητρα. Η Δήμητρα πιστεύω ότι αυτό είναι το μαλλί της. Ένα τη θέση με την κατηγορία. Μόλις μπήκε μέσα, ναι, ας πούμε, τη Δήμητρα τη θέλει καστανή, εμένα με θέλει ξανθιά. Εγώ συμφωνώ μαζί του και στα δύο. Ναι. Ναι. Όχι πολύ ξανθιά, εντάξει, λίγο. Λίγο. Τι... Δεν θα το πειράξει. Όχι, δεν θα το πειράξει. Εντάξει, θα ακούς εσύ ό,τι νομίζεις. Ναι, η Δήμητρα, έχω την αίσθηση, ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπαμε όταν μιλήσαμε για το ρόλο, ότι την εξωτερική εμφάνιση. Και της λέω πρέπει να επανέλθεις στο φυσικό σου χρώμα. Η Δήμητρα λοιπόν, η ηρωίδα, η Ελίζα Ντούλιτ, η αγαπημένη σε όλους η ηρωίδα, μέσα από τον κινηματογράφο, την κινηματογραφική ταινία και μέσα από όσους θυμούνται τις παραστάσεις της Αλίκης, γιατί η Αλίκη το σφράγισε το ρόλο στην Ελλάδα από το 59, το 74, το 77 και το 93. Και όλοι οι άλλοι. Και ανατροπή ο Κώστας Κόκλας. Ούτε εκεί το είχα. Ανατροπή, ναι, για όσους έχουμε συνηθίσει τον Κώστα, για όλους μας δηλαδή, ναι, που τον έχουμε συνηθίσει τον Κώστα σε ρόλους πιο Έλληνα, να το πω έτσι. Με τον Κώστα ήμασταν συμμαθητές σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ο Κώστας είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος που σέβεται πάρα πολύ αυτό που κάνει, όταν το αγαπάει και όταν το επιλέγει να το κάνει με αγάπη. Οπότε. Ξέρεις, αυτή η αίσθηση ότι δουλεύεις με παλιούς συμμαθητές που ξέρεις από τα 18 είναι και ακόμα και σε άλλους ρόλους που στα χρόνια υπήρξατε, χανόσαστε, ξαναβρισκόσαστε. Τον προσέχετε όμως, δεν τον κουράζετε τον Κώστα. Όχι, τον κουράζουμε, τον κουράζουμε. Για πρόσφατα και τις περιπέτειες. Εντάξει, τα ξεπέρασε, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, είναι μια χαρά, είναι δυνατός. Και ωραίες τις Γιώβας, βλέπω. Και ωραίες τις Γιώβας. Και η αγαπημένη, λατρεμένη Μπέτη Λιβανού, παιδιά. Παύλος Χαϊκάλης, δεν βλέπω πολύ κόσμο. Ισαΐας Ματιάμπα. Ισαΐας Ματιάμπα. Ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, ο Ιάσονας Παπαμαθαίου, η Γαλήνη Τσεβά, ο Περικλής ο Αλμπάνης. Τι dream team είναι αυτό. Είναι που... μεγάλο. Και η Μπέτη Λιβανού που μετά από χρόνια απουσίας, ναι, είναι μια... ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω με την κυρία Λιβανού. Πάρα πολύ. Η ρότερη φωνή. Μόνο φωνή. Θεωρώ ότι είναι από τις ωραίτερες γυναίκες που έχουν περάσει από το ελληνικό σινεμά. Τις ωραίτερες δουλειές. Ναι, η Χριστίνα Θεοδωροπούλου. Ναι. Την είπα. Επίσης, μόλις την είδα, την είπα. Ναι, είναι ένα ωραίο team, το οποίο το φτιάξαμε πάρα πολύ αγάπη. Και είναι πρόζα, έτσι, δεν πήγατε κάνουμε στο την musical. Πρόζα. Όχι, ήθελα την πρόζα. Ήθελα την πρόζα γιατί το musical ίσως έχει δυσκολίες που εγώ δεν μπορώ ακόμα να τις αντιμετωπίσω ή δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Η πρόζα ήταν πιο κοντά σε μένα και χρησιμοποίησα στοιχεία βέβαια και από το musical, κάποια όπως και παρουσιαστή. Και από παλιότερες κινηματογραφικές εκδοχές του έργου και κατά βάση βέβαια το κείμενο του Μπράνσο, το οποίο είναι συγκλονιστικό και πάνω σε αυτό έχουν παίξει και έχουν γίνει δεκάδες παραλλαγές στο παγκόσμιο σινεμά, έτσι. Δηλαδή ο μύθος του Πυγμαλίωνα είναι πολύ δυνατός. Ναι. Πώς και πώς το περιμένω αυτό, θέλω πάρα πολύ να το δω. Δηλαδή, χαίρομαι. Όλους αυτούς τους ηθοποιούς μαζί, σε αυτή την παράσταση. Είναι μεγάλη. 25 ηθοποιοί, κοστούμια εποχής, κρατάμε την εποχή, έτσι, δηλαδή το Λονδίνο του 1912. Οπότε καταλαβαίνεις, όλο το εικαστικό, αν μη τι άλλο μέρος, του Παντελιδάκη είναι εξαιρετικό. Ο Απολλώνας από Θεοχάρης κάνει τα κοστούμια. Ο Απολλώνας είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει αυτό που είπες, ναι. Το φαίνεται. Το κατάλαβα αμέσως. Το twist. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη μεγάλη φινέτσα στα... Εξαιρετικά ταλαντούχος. Είναι άψογο αισθητικά. Είναι και παιδί της και είναι και πολύ ωραία σκηνή, ναι, παιδιά, το Πάνθεο. Ναι, είναι, ναι, δηλαδή, ναι, για τέτοιες μεγάλες παραστάσεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, δεν έχω προλάβει. Δεν έχει ακόμα... δεν μου έχει ακόμα λείψει. Θέλω να ξανακάνω.
Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά θέλω να καθαρίσει το τροπείο και να καθαρίσουμε την αίσθηση που είπαμε στην αρχή. Και ναι. Ό,τι και να κάνει, θα παίζει τα επόμενα 30 χρόνια. Σε ποιο κανάλι υπάρχει, αυτό θα βλέπουμε. Η παράσταση γίνεται με τις ιδανικές συνθήκες. Στον ιδανικό χώρο, με τους ιδανικούς συντελεστές. Και την επόμενή σου τηλεοπτική κίνηση, τη φαντάζεσαι έτσι? Δηλαδή, τώρα έχεις βάλει μια ανάπαυλα και λες, έχει τελειώσει ένας κύκλος και αν αλλάξουν τα πράγματα, τότε θα. Ναι. Ή το έχεις σίγουρο στο μυαλό σου, προσαρμοσμένο στη συνθήκη? Τίποτα σίγουρο δεν έχω στο μυαλό μου. Σίγουρα αυτό που σκέφτομαι και που έχω αρχίσει να σκαλίζω στα χαρτιά είναι κάτι που δεν είναι στη λογική που είχα κάνει αυτά τα 25 χρόνια. Δεν διαφέρει, δεν πάει πολύ μακριά, αλλά είναι άλλου τύπου, να το πω έτσι, λίγο πιο αλλιώς. Αν γίνει, ελπίζω να γίνει. Μεγαλύτερου βεληνικούς, πιο δύσκολο σαν παραγωγή? Όχι, όχι. Αλλιώτικο σαν φιλοσοφία. Κομμεντή ή κομμωδία, αλλά μια άλλη φιλοσοφία. Άλλη πλευρά. Ναι. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, εντάξει, το ωραία μου κυρία κάνει πρεμιέρα την 1η του Δεκέμβρη στο Πάνθεον. Θα προηγηθούν, θα ακολουθήσει μάλλον άλλο ένα. Έχουμε Shirley Valentine, Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή και τις πολύ κακές λέξεις, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις, για να μην τον διακόψω, ξεκινήσει να μας τα λέει ο Αλέξανδρος και του πω, όπα σταμάτα, πάμε σε break. Γενικά είναι ένας πάρα πολύ γεμάτος χειμώνας για σένα. Ναι. Με πολύ αγαπημένα πράγματα. Με πολύ αγαπημένα πράγματα. Χαρά στο κουράγιο σου. Εντάξει, το Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή είναι, δεν είναι καινούριο για σένα. Ναι. Τα άλλα τρία είναι καινούργια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις και stand-up comedy για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πότε βρίσκεις χρόνο για σένα, βέβαια. Μέσα σε όλα αυτά είμαι εγώ. Και είναι και άνθρωποι που αγαπάω, με καταλαβαίνουν. Οπότε, πώς να σου πω, εγώ ως άνθρωπος είμαι μέσα σε όλα αυτά. Μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί με ανθρώπους που αγαπάω. Λοιπόν, θα πούμε όλα αυτά και άλλα πολλά. Περισσότερος Αλέξανδρος Ρήγας σε λίγα λεπτά. Βρέχει, βροντάει, αστράφτει, κεραυνούς και αστραπέζι ρίχνει. Αλλά εδώ μέσα είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει επιτέλους Σαββατοκύριακο και σήμερα έχουμε στην παρέα μας ένα από τα καλύτερα χαρτιά της τηλεοπτικής τράπουλας, το Ρήγα. Ωραίο τύπος. Εντάξει. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάποιο σύριαλ αυτό. Σου δίνω το copyright. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να λέγαμε πριν για τους ρόλους σου, για τους χαρακτήρες και όλα αυτά. Και πώς τους πλάθεις στο μυαλό σου και πώς τους γράφεις. Να πάμε λίγο στο Κόκκινο Δωμάτιο, που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια ακόμα απόδειξη του ότι δεν είσαι καθόλου εγωιστής σαν συγγραφέας, είναι ότι παρότι έπαιζες, πρωταγωνίστρια ήταν η Μάρο. Δεν θα μπορούσε να μην ήταν η Μάρο. Η Βασιλική είναι μια ευλογία για ένα σκηνοθέτη. Για ένα συγγραφέα. Συμφωνώ, αλλά θα μπορούσες, δηλαδή, εσύ έγραφες. Θα μπορούσες να κάνεις τον ρεσεψιονίστη πρωταγωνιστή. Να είναι αυτός ο εγκέφαλος πίσω από τα δρόμενα. Εσύ όμως έκανες τη Μάρο πρωταγωνίστρια. Ναι, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου έξυπνο άνθρωπο. Θέλω να πω ότι έχεις ένα τέτοιο ταλέντο σαν τη Βασιλική. Οφείλεις να της δίνεις χώρο να ανθίσει, να τη βοηθήσεις. Που δεν χρειάζεται βοήθεια, Βασιλική. Οπότε ήταν και κέρδος για μένα, και ως συγγραφέας και ως σκηνοθέτης. Ένα ευλογημένο πλάσμα, Βασιλική. Είναι εξαιρετική στην κομμωδία. Δηλαδή το New Generation είναι δικό της. Το ρόλο τον έγραψες πάνω στη Βασιλική. Δεν έγραψες πρώτα τη Μάρο και διάλεξες τη Βασιλική για τη Μάρο. Την είχα κλείσει. Είχαμε μιλήσει, είπα θα κάνω αυτό και πάνω της και έγραψες με το ρόλο, ναι. Πάντα γράφαμε με τον Δημήτρη πάνω σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Τις πιο πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας. Mm-hmm. Όταν για λόγους άλλους δεν ήταν, τότε προσαρμόζαμε το ρόλο σε κάποιους άλλους. Εκτός από χαρισματική ηθοποιό, σαν φίλη, πώς είναι? Σαν φίλη μου έχει πολύ χιούμορ, με αγαπάει πάρα πολύ και το πιστεύω. Έχουμε περάσει και δύσκολες στιγμές, ενώ δύσκολες πρακτικά, μην φανταστείς. Έχουμε κάνει μεγάλες περιοδίες μαζί, χειμώνες, καλοκαίρια, οι δυο μας, έτσι. Μου ταχώνει, μου αρέσει που μου ταχώνει πολύ. Μισό λεπτό. Ναι. Βασιλική, χώσε ένα μπινελίκι που να ακούγεται, που να είναι όμως τηλεοπτικός αποδεκτό για την ώρα που είμαστε. Δεν μου είπε τίποτα. Πριν λίγο μίλησα. Έλα, Βασιλική, καλημέρα. Πριν λίγο μίλησα. Ναταλία μου, έχουν ανοίξει οι ουρανοί σήμερα.
Και επειδή εδώ γίνεται χαμός και εγώ μένω στο πέμπτο και κοντεύει ο αέρας και η βροχή να το πάρει το διαμέρισμα, είπα να τον χαιρετήσω για τελευταία φορά. Για όνομα του Θεού. Σας χρειαζόμαστε και τους δύο, είσαστε τόσο ωραίοι μαζί. Είσαστε πριν από μια ώρα μιλήσαμε, γιατί δεν μου πες τίποτα. Δεν το ήξερα, Αλέξανδρε. Α, δεν το ήξερες, εντάξει. Τώρα το έμαθα κι εγώ, ότι θα έχω την τιμή και τη χαρά να σου μιλήσω και από το τηλέφωνο. Ήτανε μια έκλαμψη της... Ήτανε μια έκλαμψη της αρχισυντάκτριάς μας, όπου μου είπε στο ακουστικό, παίρνω Ανδρίτσου τώρα. Α, έτσι, τόσο καλά. Είναι η φιλιό, είναι παίρνω Ανδρίτσου τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, αγάπη μας. Καλημέρα. Τι να πω, Αλέξανδρος, κάθε φορά που μιλάει για μένα στη τηλεόραση τουλάχιστον, λέει τα καλύτερα. Λέει πράγματα που μετά με παίρνει η μαμά μου και μου λέει τον άψο, τον Αλέξανδρο, τι είπε πάλι. Λέω, ναι μαμά, τα ξέρω ότι τα λέει αυτά ο Αλέξανδρος. Και τα εννοεί πιστεύω. Εντελώς. Και εγώ το ίδιο δηλαδή, και εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Έχει κάτι ο Αλέξανδρος που θα ήθελες να αλλάξει στο χαρακτήρα του. Πάρα πολλά πράγματα. Μην τα πεις όμως. Αλλά πάμε σε αυτά. Κοίταξε να σου πω ότι δεν θα τα αναφέρω, γιατί εγώ τους φίλους μου τους διαλέγω για τα ελαττώματά τους. Έτσι. Δεν τους διαλέγω για τα προτερήματα, γιατί τα προτερήματα είναι εύκολα. Σωστό. Εμένα δεν μου αρέσουν τα εύκολα ως γνωστόν, όσοι με ξέρουν δηλαδή, το γνωρίζουν αυτό. Οπότε με τραβάνε και μου αρέσουν οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες, γιατί πρέπει να καλύψω και τα δικά μου. Και τα δικά μου δεν είναι λίγα. Ανάμεσα στη Μάρο του Κόκκινου Δωματίου και στο ρόλο σου, κόλλησε το μυαλό μου, στις Τρίχες, πώς τη... Στις Τρίχες ήταν... Πες το, ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε το ρόλο. Εκτός από ότι ήμουν τρελή, ήμουν και έγκυος. Δηλαδή οι ορμόνες ήταν. Είναι πώς έλεγανε το όνομά σου, ψάχνω στις Τρίχες. Πώς έλεγα. Καλή, πώς με έλεγανε. Α πούμε με ρόπι. Τέλεια, παιδιά. Εντάξει, ναι. Okay. Θα πάρουμε το μουτσινά. Πώς έλεγανε, δεν ξέρω. Πάρτε το μουτσινά. Γουγκλάρω. Παιδιά, ντροπή μας και των τριών. Ντροπή και εγώ δεν το θυμάμαι. Και καλά, ναι, εγώ, εσείς. Δίκως δεν έχει παίξει τον αναλήψη γι' αυτό. Λοιπόν, ανάμεσα λοιπόν στο ρόλο σου στις Τρίχες και στο ρόλο και σου στην Κομμότρια. Στην Κομμότρια. Στην Κομμότρια. Ποιο ρόλο απόλαυσες περισσότερο εσύ, πού γούσταρες περισσότερο? Κοίταξε να δεις, σε αντίθεση με πάρα πολλούς Έλληνες, τηλεθεατές και εμείς, εμένα οι Τρίχες μου άρεσαν. Και εμένα. Γελούσα δηλαδή, πολύ. Ναι, αν εξαιρέσεις κάποια πράγματα, τέλος πάντων, εμένα, ειδικά στα γυρίσματα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν πάρα πολύ ωραία παρέα εκεί. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα γυρίσματα που εμένα, όπως είπα και πριν, μου αρέσουν τα δύσκολα. Γιατί έπρεπε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βγάζουμε μεγάλο μέρος δουλειάς. Ήταν ένα πλατό εξαιρετικό, αλωνίζαμε εκεί μέσα, ήταν μια ολόκληρη γειτονιά το πλατό, το σκηνικό. Mm-hmm. Οι συνεργάτες ήταν υπέροχοι και εγώ πέρασα καταπληκτικά και μου άρεσε και ο ρόλος. Δηλαδή εμένα αυτή η τρέλα μου άρεσε. Το ότι φορούσα την κοιλιά και ξεγελούσα και τους έξτρας, που νομίζαν ότι κάτι θα πάθω και μου φέρνουν καρέκλες να κάτσω, γιατί νομίζω ότι είμαι όντως έγκυος. Ναι, ναι. Ήταν επίσης ένα χειρασάκι του Τούρτα. Και δεν το χάλαγε. Πώς. Θέλουμε πολύ να ξανασυνεργαστείτε, Βασιλική. Νομίζω ότι όλοι το θέλουν να σας ξανασυνεργαστούμε. Να ξανασυνεργαστούμε με τον Αλέξανδρο. Δεν γίνεται. Δεν γλιτώνει ένας από τον άλλο με τίποτα. Ναι. Εννοείται. Και σε περιμένουμε συντομότατα στον καναπέ αυτόν. Θα σας έρθω στον καναπέ και ο Αλέξανδρος να πάρει τηλέφωνο. Να πάρει τηλέφωνο μετά, μόλις φύγει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρουσία. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, Βασιλική μου. Τα φιλιά μας. Εκπληξούλα έτσι μικρή. Λέμε, γιατί νομίζω ότι το είχατε κανονίσει και μιλούσαμε στο ταξί τώρα που ερχόμουν. Ήταν φλασιά της φιλιός έτσι, τέτοια από αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από το ωραία μου κυρία λοιπόν στο Πάνθον, έρχεται η Σίλη Βαλεντάιν με την υπέροχη Ελένη Καστάνη στο θέατρο Άλμα. Σάββατο 5 Νοεμβρίου. Πρεμιέρα, έτσι, ναι. Σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Πέμι Ζουνή. Μετάφραση δικιά μου και η σκηνοθεσία κάνει η Πέμι Ζουνή. Που είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η Πέμι. Με πολλές ευαισθησίες. Δεν ξέρω αν γνωρίζεστε. Ναι, και η σκηνοθεσία είναι κάτι που αγαπάει πολύ. Και όταν. Επειδή λόγω φόρου δεν ήθελα να κάνω τη Σίλη, ήθελα να κάνει κάποιο άλλο με μια άλλη ματιά. Όταν έκανα τη μετάφραση και αποφασίσαμε να γίνει. Σκεφτήκαμε την Πέμι, της το προτείναμε, της άρεσε και είναι δύο γυναίκες μαζί που κάθε μια από το δικό της πόστο, η Ελένη στη σκηνή
η Πέμη να διδάσκει, εμένα μου έκανε κλικ. Είναι μια παράσταση που πιστεύω, το έργο το ξέρουμε, έχει ανέβει πρώτη φορά στην Ελλάδα το 87 από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 10 χρόνια μετά από τη Μίρκα Κωνσταντίνου, ένας γλυκόπικρος μονόλογος του Willy Russell, από τα καλύτερα έργα του Willy Russell, που ουσιαστικά μιλάει για την συσσαγωγικά γλυκιά επανάσταση μιας γυναίκας που στα 50 something καταλαβαίνει ότι έζησε μια ζωή άδεια, χωρίς ονοματεπώνυμο, και αποφασίζει να κάνει μια μικρή επανάσταση, που αποδεικνύεται όμως πολύ σημαντική, για να ξαναβρει και να ζήσει τη ζωή της γεμάτη με το όνομά της. Να τη λένε Δεσποινής Βαλεντάιν, όπως ήταν πιτσίρικα. Και είναι ένα έργο σε εισαγωγικά επαναστατικό, γιατί είναι πολύ αισιόδοξο. Και ό,τι είναι αισιόδοξο είναι επαναστατικό. Ναι. Το ξέρεις. Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή. Επαναλαμβάνεται η επιτυχία στο θέατρο Ριάλτο αυτή τη φορά και ξεκινάει την 3η 13 Δεκεμβρίου. Σημειώστε το και αυτό στην ατζέντα σας. Και το stand-up comedy για το οποίο μιλούσαμε πριν με τον Αλέξανδρο, με τη Σοφία Μουτίδου. Mm-hmm. Έτσι. Πότε ξεκινάει αυτό? Παίζονταν πέρυσι το χειμώνα στο θέατρο Αλκμίνη, το καλοκαίρι στο θέατρο Χιτήριο. Και συνεχίζουμε φέτος κάθε Δευτέρα στο Μαγιόρ στην πλατεία Κολονακίου. Στο bar restaurant Μαγιόρ στην πλατεία Κολονακίου, κάθε Δευτέρα βράδυ. Μουτίδου. Ίδωλο, Μουτίδου, ναι. Είναι θεότητα. Ίδωλο Μουτίδου. Ναι, ναι. Ίδωλο. Και ειδικά στο stand-up comedy πιστεύω ότι είναι και ένα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορεί να κάνει stand-up comedy, Σοφία. Έχει μια πολύ επικοινωνία, μεγάλη επικοινωνία με το κοινό. Και είναι και πολύ. Ξέρεις, είναι άμεση. Είναι πολύ. Και ξεσηκωτική. Ναι, είναι. Αυτό θα είναι, ξέρεις, και επειδή έχει το stand-up comedy δίνει την ευκαιρία να είσαι και χαλαρός, πίνεις, καπνίζεις, αν επιτρέπετε να το πούμε. Ναι. Ενώ γενικά, ξέρεις, το κάπνισμα πιάνει απαγορεύεται. Στην τηλεόραση είναι. Και θέλω να πω, σου δημιουργεί και εσένα, ως θεατής χαλαρώνεις, δεν είσαι στο θέατρο που είσαι λίγο κάπως εκεί, είναι λίγο πιο, όλο πιο χαλαρό. Ότι η Σοφία όλο αυτό το εκμεταλλεύεται, παίζει πολύ με το κοινό και είναι ωραίες βραδιές στο Μαγιόρ. Να ευχηθούμε όλοι μας να πάνε όλα το ένα καλύτερο από το άλλο. Πραγματικά έχεις ένα. Και σε όλους να και πάνε σε καλά. Σε όλους. Γιατί δηλαδή, ξέρεις κάτι. Είσαι με φίλους, έτσι. Ναι, σε όλες τις και δουλειές. Σε όλους εννοώ και σε άλλες δουλειές. Γιατί το θέατρο, επειδή είναι ένα είδος πολυτελείας και σε αυτές τις εποχές που δυσκολευόμαστε όλοι, ξέρεις, είναι από τα πρώτα πράγματα που λες, ας μείνει λίγο για μετά, ας μείνει λίγο για μετά. Γίνονται πολύ ωραίες δουλειές στην Αθήνα. Δεν θέλω να κάνω τώρα. Πολλές είναι μέτριες, αλλά γίνονται πολύ καλές δουλειές στην Αθήνα. Και μακάρι το κοινό να μπορεί να τις τιμάει για το θέατρο δεν πρέπει να πεθάνει. Το θέατρο, πέρα από το ότι μπορεί να αφυπνήσει, έχει τη μαγική ικανότητα να συγκινήσει. Να σε οδηγεί σε παραμύθια που τη συγκίνηση, την ατόφια συγκίνηση και την ατόφια ψυχαγωγία την έχουμε πολύ ανάγκη. Γιατί όλοι μας μέσα θέλουμε να νιώθουμε το παιδί που κάποτε ήμασταν, που το ξεχνάμε. Όπως λες και κάτι. Είναι, ναι. Το θέατρο είναι υπέροχο πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και εγώ. Πολύ σε ευχαριστούμε. Επιτυχία σε όλα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και για στο τηλεοπτικό τοπίο. Μακάρι.